Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα να θέσει το πατριωτικό καθήκον πάνω από το κομματικό, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Μεϊμαράκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ανοίγοντας ουσιαστικά τις πόρτες για πιθανές συνεργασίες μετεκλογικά ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι δεν έχει πρόβλημα όταν είναι να θέσει το πατριωτικό εθνικό καθήκον και το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών πάνω από το οποιοδήποτε κομματικό μας κόστος ή ωφέλεια. Το αποδείξαμε κατ' επανάληψη. Θα σας έλεγα ότι και το 12, για να μην οδηγηθεί η χώρα σε τρίτες εκλογές, καταφέραμε και συμπράξαμε με δύο κόμματα με τα οποία υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, κυρίως το 11 και στις εκλογές του 12. Και αποδείξαμε ότι σε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο θα προσδιορίζε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε και αφήσαμε πίσω μας όλα εκείνα τα οποία μας χώριζαν προκειμένου η χώρα στις κρίσιμες ώρες που περνούσε να βρει το δρόμο της, να βρει το βηματισμό της. Εγώ λοιπόν έκανα μία πρόταση προσπαθώντας να έχουμε μια συνεννόηση και μια συνεργασία όλοι, γιατί την πιστεύω. Δεν είναι τακτικιστικής αντίληψης, αλλά είναι πρόταση επί της ουσίας. Πρόταση πραγματική. Εγώ πιστεύω ότι μόνο αν συνεννοηθούμε όλοι σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, έχοντας και την αυτονομία μας, τις απόψεις μας, την ταυτότητά μας, θα μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και έχουμε εντοπίσει τα λάθη μας, αλλά δεν είναι της παρούσης να τα εκθέσουμε, εξήγησε σε σχετική ερώτηση ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, τονίζοντας πως προέχει να βρεθεί η κατάλληλη κυβέρνηση για τη χώρα. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, έχουμε αναφερθεί στα λάθη μας, ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός και στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής μας επιτροπής τα έχει επισημάνει. Θεωρώ ότι την ώρα της μάχης είναι ιδιαίτερο θέμα για να αναφερθώ εν εκτάσεις αυτά. Τα αναγνωρίζω όμως, τα δέχομαι, έχουμε διδαχθεί από αυτά τα λάθη και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα όποια λάθη εσείς θεωρείτε δεν θα επαναληφθούν. Και δεν θα επαναληφθούν διότι ερχόμαστε σε μία περίοδο η οποία ναι μεν είναι κρίσιμη και έκτακτη, αλλά όλοι έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία από αυτά που ζήσαμε εκείνη την περίοδο. Και μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να τα αντιμετωπίσουμε με περισσότερη αν θέλετε εμπειρία και περίσκεψη, διότι είναι γεγονός ότι στην έκτακτη κατάσταση που βρέθηκε η χώρα ιδιαίτερα το 12-13, πάρα πολλές αποφάσεις λαμβάνονται ή προσπαθούσαν να μας επιβάλλουν και ήταν λαρθασμένες. Η ίδια η Τρόικα αναγνώρισε λάθη. Στους πολλαπλασιαστές, στο πρόγραμμα, στο σχέδιο, λάθη τα οποία τις είχαμε επισημάνει. Λάθη τα οποία και εμείς δεν θέλαμε να δεχτούμε. Αλλά προκειμένου να μην κλείσουν οι τράπεζες, προκειμένου να γίνει η εκταμείευση, πολλές φορές πράγματι αποδεχθήκαμε, ενώ ξέραμε ότι δεν έπρεπε, κάποιες τέτοιες προτάσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη μάχη. Δεν μπορώ να κάνω σενάριο ούτε αν χάσουμε, ούτε τίποτα. Εμείς πάμε για να κερδίσουμε.